Μένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στις ευρωεκλογές. Στην Κοζάνη, στην Δυτική Μακεδονία, βρίσκεται κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς, αλλά και ο ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, ο κύριος Στέλιος Κούλουγλου. Θα τον καλησπερίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης του ΓΑΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλουγλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο στούντιο της τηλεόρασης του ΓΑΣ. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που είπατε σε μία δήλωσή σας τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να κατακύλω τον Πρωθυπουργό γιατί μας παίρνει τη δουλειά. Δήλωση θα κάνει ερώτηση στην Κομισιόν για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σας ενόχλησε και έχω εδώ και την ερώτηση, την οποία αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες μέρες ο κ. Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, ερωτήσεις προς την Κομισιόν για διάφορα ζητήματα καταθέτουμε εμείς οι ευρωβουλευτές. Ένας Πρωθυπουργός δεν καταθέτει ερωτήσεις λέγοντας τι συμβαίνει, γιατί έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα, τι κάνουν οι εταιρείες κτλ. Λύνει το πρόβλημα. Εδώ αυτό είναι μια καθαρά επικοινωνιακή κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει για την ακρίβεια, αλλά και το χρησιμοποιεί έτσι λέγοντας ότι θα στείλω κι εγώ επιστολή. Εγώ να φανταστείτε ότι για τέτοια. Θεωρείτε ότι ήταν λάθος αυτό που είπε, γιατί θα μπορούσε, επειδή είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, να εφαρμόσει μια πολιτική και να μειωθεί η ακρίβεια και κάποια ζητήματα στην περιοχή μας. Μα η ακρίβεια ξέρουμε τι, που οφείλεται. Οφείλεται στο ότι δεν έχουν καταπολεμηθεί τα καρτέλ στην Ελλάδα, δεν έχουν οι αρχές παρακολούθησης του ανταγωνισμού, δεν έχουν ενισχυθεί στην Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την καταπολέμηση της ακρίβειας, την ενέργεια κτλ. Δεν έχουν ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Τι θα πει, το πει τώρα η Φόντερ Λάιεν του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία τα λύνει ένας πρωθυπουργός στη χώρα του. Δηλαδή, μπορεί τέτοια... όμως να παρεύει η Ευρώπη για τις πολυεθνικές που τιμολογούν διαφορετικά, δηλαδή τα ίδια πρόβλημα σε διαφορετικές αγορές. Δύσκολο, δεν είναι. Όχι, αδύνατο είναι. Δηλαδή τι να πει η Κομισιόν σε μια αμερικανική εταιρεία που φέρνει, ξέρω εγώ, βρεφικές τροφές, ότι φέρνει στην Ελλάδα και της πει γιατί τιμολογείς λιγότερο στο Βέλγιο από ότι στην Ελλάδα, παρότι στην Ελλάδα έχουν το 1/3 του μισθού του Βελγίου. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Δηλαδή τέτοια ερώτηση ούτε εγώ δεν θα έκανα, ούτε οι ευρωβουλευτές κάνουμε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Και την κάθε χώρα ξεχωριστά. Μάλιστα. Έχετε μια τεράστια εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιο είναι, θα πάμε και στις δράσεις σας και στις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει και ειδικά τώρα την τελευταία περίοδο πήρατε μια πρωτοβουλία μαζί με 12 ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες με επιστολή προς την ηγεσία τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται κάλεσμα προκειμένου να μην περικοπούν κρίσιμοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που την εμποδίζουν τη διεξαγωγή μια σειρά από έρευνες και άλλα πολλά. Να αναφερθούμε λίγο, πριν πάμε να δούμε ποιο είναι το διακείμενο αυτών των εκλογών, στην παρουσία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Και σήμερα ο Στέλιος Κούλουγλου ζητάει για μία ακόμη φορά την ψήφο των πολιτών σε όλη τη χώρα και ειδικά των Δυτικών Μακεδόνων, μια που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Κοιτάξτε, προσπάθησα να προωθήσω τα συμφέροντα της χώρας και των ανθρώπων της και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω κάνει πληθώρα πρωτοβουλειών, ημερίδων κτλ. Και περίπου 340 νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ειδικότερα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα και είχα κάνει μια ξεχωριστή ημερίδα για τη βίαιη απολιγνητοποίηση που έγινε στην περιοχή, η οποία αποτελεί κατά τη γνώμη μου μάλλον ένα κοινωνικό πείραμα. Καταρχήν δεν έχουμε δει επενδύσεις. Ναι, καλά, μα αυτό φαινόταν, ξέρετε, ότι δεν θα έρθουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις, αυτές οι επαγγελίες περί επενδύσεων ήταν για να χρυσωθεί το χάπι. Για ο πληθυσμός να καθησυχαστεί ότι κάτι θα γίνει άλλο. Δεν έχει ξαναγίνει μία περιοχή να χάνει το 40% του ΑΕΠ της, του πλούτου δηλαδή που παράγει, έτσι βία. Εδώ η Ελλάδα χρεοκόπησε και έχασε το 25%. 40% φεύγουν νέοι άνθρωποι από τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούμε ό,τι γίνεται σε όλες τις χώρες. Η Γερμανία είχε βάλει μια πορεία απολιγνητοποίησης, μάλιστα, που τελείωνε το 2038 με ισχυρό πράσινο κίνημα και με τους πρασίνους στην κυβέρνηση. Τελικά πήγαν το 2030. Εμείς γιατί δεν ξεκινήσουμε το 2023 και να αφήσουμε τη χώρα έκθετη
διεθνώς σε πιέσεις, σε πολέμους κλπ. Όπως έγινε ναι. ακριβώς με το. Είναι δυνατόν τώρα να ξάγουμε εμείς λιγνίτη, να τον παράγουν δίπλα 15. Στα Σκόπια. Ναι, 15 χιλιόμετρα μακριά, να έρχεται όλη δηλαδή η ρήπανση την οποία θέλαμε να αποφύγουμε πίσω και να μην χρησιμοποιούμε το λιγνίτη εμείς. Όταν υπάρχει το. Και όταν η γειτονική χώρα, τα Σκόπια ζητάει από το ορυχείο της Φλόρινας, ζητάει λιγνίτη για. Ναι, αυτό, σε αυτό αναφέρομαι. Όταν υπάρχει ο αντιδραστήρας νούμερο 5, για τον οποίο έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια, που θα μπορούσε να βγάλει καθαρή ενέργεια και ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Σας λέω επειδή έχω κάνει ειδική μερίδα, γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα και πραγματικά αισθάνομαι ορισμένες φορές εξαγριωμένος για την καταστροφή, την απόπειρα καταστροφής μιας ολόκληρης περιοχής. Μάλιστα. Επειδή είδαμε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή τις εκλογές στη γειτονική χώρα, στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία, σας είδα και εκεί και εσείς να εκφράζετε τη δική σας ότι θα έπρεπε τα πρωτόκολλα αυτά συνεργασίας με τη γειτονική χώρα ο κ. Μητσοτάκης να τα είχε επικυρώσει εδώ και 5 χρόνια. Εκεί θεωρείτε ότι θα έχουμε ανατροπές σε όλα αυτά που υπογράφτηκαν στους ψαράδες των Πρεσπών, στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα δούμε αλλαγές, γιατί βλέπουμε μια νέα πρόεδρο η οποία μιλάει για Μακεδονία. Το Υπουργείο Εξωτερικών μιλάει ότι σεβόμαστε τις συμφωνίες για Βόρεια Μακεδονία, αλλά υπάρχει μια έτσι. Κάπως ένα προβληματισμό στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη αλλά και στον κύριο Γεραπετρίτη. Το τι θα δούμε την επόμενη μέρα, κύριε Κούλογλου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η Συμφωνία των Πρεσπών περισσότερο κινδυνεύει από τον οπορτουνισμό του κυρίου Μητσοτάκη παρά από τα Σκόπια. Ήμουνα ειδικός εισηγητής για τα Δυτικά Βαλκάνια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η Βόρεια Μακεδονία, είτε με τη μία κυβέρνηση είτε με την άλλη, θέλει οπωσδήποτε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κάνει κάτι να φύγει από τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα περάσει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν θα μπει ποτέ. Θα υπάρχει το βέτρο την Ελλάδα και όχι μόνο και ο γεωπρόεδρος της Ελλάδας. Αφήστε την Ελλάδα, πέστε ότι δεν υπήρχε καθόλου η παρέμβαση της Ελλάδας. Η Συμφωνία των Πρεσπών θεωρείται πρότυπο επίλυσης διαφορών. Άρα, αυτό που κινδυνεύει περισσότερο είναι από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί εγώ έχω κάνει τρεις ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, λέγοντας στους επιτρόπους, στους αρμόδιους επιτρόπους, στους υπουργούς δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέστε στον κύριο Μητσοτάκη, που είναι και φίλος σας, είσαι στην ίδια παράδειγμα, να προχωρήσει τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα μας συμφέρουν εμάς. Τι είναι τα πρωτόκολλα. Φέρτε τις επόμενες μέρες εδώ ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη, ας ελπίσουμε να ακούει τη συνέντευξή σας. Το πρωτόκολλο είναι. Πρώτο, πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας που θα διευκολύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις. Αυτό θα φέρει πλούτο και στην Ελλάδα. Δεύτερο, ο ενέργειος χώρος. Ο έλεγχος του ενέργειου χώρου. Τον είχαν δώσει στην Ελλάδα. Και τώρα ξέρετε που πήγε. Γιατί καθυστερούσαμε 5 χρόνια. Επειδή φοβάται ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Σαμαρά. Πήγε στην Ιταλία. Λοιπόν, τι να πω. Είναι αυτό που λέτε, ότι χάσαμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε την επιρροή μας στη Βόρεια Μακεδονία και κατεπέκταση στα Βαλκάνια. Ναι, και την επιρροή οικονομική, γεωπολιτική και στρατιωτική. Τι άλλο να κάνουν, δηλαδή, καταλάβατε, οι άλλοι άλλαξαν και το όνομά τους. Δώσανε τον έλεγχο του ενεργείου χώρου στην Ελλάδα. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα των επικείμενων ευρωεκλογών για την Ευρώπη και για τη χώρα μας, ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις και προτεραιότητες που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και εσείς, εφόσον εκλεγείτε Ευρωβουλευτής, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, κύριε. Είναι ιστορικά πολύ κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές. Θα μου πείτε, μας το λες σε κάθε ευρωεκλογές και μπορεί πράγματι να παραδεχτώ ότι είναι σαν τον Βοσκό που φώναζε Λύκος-Λύκος και όταν ήρθαν οι Λύκοι, δεν τον πίστευε κανένας. Αλλά αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Για τους παρακάτω λόγους, στα πολύ γρήγορα το λέω. Πρώτον, έχουμε δύο πολέμους. Αλλά πέρα από η γενοκτονία στη Γάζα και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά για πρώτη φορά γίνεται κουβέντα για πόλεμο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέει ο Μακρόν ότι θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, σημαίνει ότι στρατεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκονται κατευθείαν σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό είναι πάρα πολύ. Τώρα, δεύτερον, έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή αυτή την ιστορία των περιπολέμων. Διοχετεύονται κονδύλια κοινωνικά από εκεί που θα έπρεπε να πάνε στην υγεία, στην εκπαίδευση,
στη στέγαση που είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνε στα όπλα, σε αμυντικά συστήματα. Και τώρα όλη αυτή η κοινωνική δυσφορία την εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά. Μάλιστα. Και η οποία δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγα χρόνια, συνεχίσουμε έτσι, να μην υπάρχει όπως την ξέρουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, ξέρετε, γιατί κάτι τελευταίο. Γιατί με όλα τα προβλήματα και τα λάθη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει ένα ιστορικό στοίχημα. Χώρες οι οποίες τον προηγούμενο αιώνα πολεμούσαν μεταξύ τους με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, όπως και η Ελλάδα με, την, με τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Γερμανία, αυτή τη στιγμή κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Ωραία. Υπάρχουν ανησυχίες πάντως πανευρωπαϊκά για σημαντική αύξηση των εδρών των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρωβουλή. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει κάτι τέτοιο τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν σας ανησυχεί κάτι τέτοιο, βλέποντας και τις μετρήσεις που βλέπουμε? Με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί αυτά τα κόμματα δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λένε ανοιχτά, ορισμένα το λένε και ανοιχτά. Αποτελούνται από διεφθαρμένους νοσταλγούς, ακόμα και του Χίτλερ. Την προηγούμενη εβδομάδα καταδικάστηκε από το Γερμανικό Ακροδεξιό Κόμμα, που επίσης είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ένας γιατί επαναλάβανε τσιτάτα του Χίτλερ. Καταδικάστηκε από δικαστήριο της Γερμανίας. Έτσι είναι όλοι. Αυτοί θέλουν τώρα τι? Να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το πολύ μπορεί να μείνει σαν μια απλή ανταλλαγή εμπορευμάτων και να γυρίσει κάθε χώρα στον εαυτό της. Αυτό σημαίνει αναπόφευκτα συγκρούσεις με άλλες χώρες και κάποια στιγμή και ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους. Άρα κινδυνεύουμε και εμείς. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο κόσμος, παρά τα προβλήματα που έχει, το καταλαβαίνω, παρά τη δυσφορία που έχει, το καταλαβαίνω, εντούτοις αυτή τη δυσφορία να διοχετηθεί θετικά σε δυνάμεις που θέλουν να αλλάξουν δημοκρατικά την Ευρώπη, όχι να την καταστρέψουν. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο αυξημένης αποχής και τι μήνυμα θα στέλνατε στους τηλεθεατές που μας βλέπουν και όσους έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον πολιτικό σύστημα και ίσως και δεν θα πάνε να ψηφίσουν κιόλας? Γιατί να θυμίσω, κύριε Κούλογλου, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές υπήρχε τεράστια αποχή, ειδικά τη δεύτερη Κυριακή. Ναι, το φοβάμαι. Θέλω να πιστεύω ότι θα. Ξέρετε, ελάχιστοι και πραγματικά τώρα σας δίνω συναδελφικά συγχαρητήρια, διότι ελάχιστα έχω πάει σε πανεθνικά κανάλια κτλ. Δεν συζητάμε για αυτά που με ρωτάτε εσείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτά πρέπει Μα πώς θα πάνε να ψηφίσουν πολίτες, δηλαδή να συζητήσουν τώρα για θέματα. Μα αυτό που είναι. Μα καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πας εκεί πέρα, λέει τι είπε ο Κασελάκης κτλ. Ή κάτι άλλο, μια δημοσκόπηση, όλα αυτά. Δηλαδή θέματα τα οποία να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε και για την Ευρώπη. Αν ο κόσμος δεν γίνεται συζήτηση για την Ευρώπη, γιατί να πάει να ψηφίσει στις ευρωπαϊκές εκλογές? Καταλάβατε. Αυτό είναι η ιστορία. Για μία ακόμη φορά υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέσατε την υποψηφιότητα. Τι θα αναδείξετε σε αυτή την καμπάνια σας και γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας τον Στέλιο τον Κούλογλου να τον ξαναστρέψουν στην Ευρωβουλή? Και σαν Ευρωβουλευτή, αλλά και το κόμμα σας, τη Νέα Αριστερά. Στέλνοντας ένα μήνυμα, κύριε Κούλογλου. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να κάνουμε αλλαγές θετικές σε όλη την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Νομίζω το δυστύχημα των Τεμπών συμβολίζει όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν: εξυγχρονισμό του κράτους, τη δημόσια διοίκηση, τέρμα στο ρουσφέτη, τέρμα στην διαπλοκή και όλα αυτά. Αλήθεια, ειλικρίνεια και όλα αυτά θέλουμε να αλλάξουμε γενικότερα ως Νέα Αριστερά, εμένοντας στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα, ειδικότερα εγώ θέλω να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Αυτό που λέγεται στην Ελλάδα για τη δωρεάν παιδεία είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Τα ελληνικά νοικοκυριά σπαταλούν περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό νοικοκυριό για τη μόρφωση των παιδιών τους. Λόγω των φροντιστήριων. Πάω σε άλλες χώρες, είχα πάει στη Σουηδία για να μελετήσω το εκπαιδευτικό σύστημα και προσπαθούσα να τους εξηγήσω τι είναι φροντιστήρια και δεν καταλαβαίνανε. Και εδώ τα φροντιστήρια έχουν φτάσει μέχρι το δημοτικό. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Να δώσουμε γενναίες αυξήσεις στους καθηγητές και να τελειώσουμε τα φροντιστήρια, θα τελειώσει το κράτος. Να πούμε αλήθειες. Εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί με τη Δυτική Μακεδονία, ειδικότερα, θα κάνω και με πολλά ρεπορτάζ και αφιερώματα. Αυτό να το πούμε. Ήσασταν κοντά όλα τα χρόνια ως συνάδελφος
και με την επαγγελματική στιδιότητα. Και τώρα, δηλαδή, το 2021 έκανε ημερίδες λέγοντας για τη Δυτική Μακεδονία, σιγά παιδιά, δεν είναι πράσινη η μετάβαση όλο αυτό, με προσοχή, όλα αυτά, να δούμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, πού θα γίνουν οι επενδύσεις. Θέλω να ελέγξω όλες αυτές τις επαγγελίες περί επενδύσεων και συναντήθηκα και με τον Δήμαρχο της Εορδέας και της Κοζάνης. Τον κύριο Πλακετά και τον κύριο Κοκαλιάρη, μάλιστα. Σήμερα και τους εκδήλωσα την πρόθεση και το ενδιαφέρον μου, ό,τι θέλουν και ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κονδύλια κτλ. Να είμαι συνεργός και να βοηθήσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε το τελευταίο σας μήνυμα στους Δυτικομακεδόνες που σας βλέπουν εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά πάλι θα έχουμε και τη δυνατότητα μέχρι και την τελευταία μέρα να σας ξαναφιλοξενήσουμε, κύριε Πολογλου. Ναι, εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους εδώ που περνάνε δύσκολα να μην χάνουν το θάρρος τους. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση τους. Δεν πρέπει να απογοητευτούν και να αποσυρθούν, αλλά πρέπει να ενεργά να συμμετέχουμε με τις ψήφους μας σε δημοκρατικές αλλαγές. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατική επανάσταση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Να είστε καλά.